Κύριε Χριστοδουλίδη, μία όμορφη και τιμητική, μπορώ να πω, υποψηφιότητα. Είστε υποψήφια σε διεθνή βραβεία γυναικών που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία. Πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για αυτή σας την υποψηφιότητα, η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Gaia Garden στη Λάμπη, όπου εργάζομαι τα τελευταία 10 χρόνια ως Managing Director. Ναι, είναι ιδιαίτερη μου χαρά που συμμετέχω φέτος στα Globant Awards. Τα Globant Awards είναι, η Globant βασικά είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον ψηφιακό κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλιστα φέτος κλείνει τα 20 χρόνια. Είναι μια εταιρεία η οποία εκτός από γυναίκες βραβεύει και επιχειρήσεις οι οποίες διαπρέπουν στο χώρο με καινοτομίες και διάφορες ψηφιακές και τεχνολογικές καινοτομίες. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή φέτος να συμμετάσχω σε αυτά τα βραβεία και να βραβευτώ, εφόσον και ο κόσμος θελήσει να το επιλέξει. Πέραν από πελάτη ζητάμε και τη στήριξη και από τον τοπικό κόσμο, εφόσον ζω και δραστηριοποιούμαι εδώ τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Είναι μια εταιρεία η οποία προωθεί την ισότητα των φύλων και τη γυναίκα στο ρόλο, ας πούμε, στο χώρο της τεχνολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, κρατώντας τα ενία σε υψηλόβαθμες θέσεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο και δεν είναι αρκετά προχωρημένο στην Ελλάδα, θα ήθελα να πω, διότι η γυναίκα προσπαθεί να προσαρμοστεί στο αντρικό καλούπι, σε θέσεις που παλαιότερα υπήρχαν αυτά τα στερεότυπα και δούλευαν μόνο άντρες, οπότε έρχεται αυτή η εταιρεία να καταρρύψει όλα αυτά τα στερεότυπα και να πάρει τη θέση γυναίκα, προσπαθώντας να δουλέψει και να εργαστεί πολλές παραπάνω ώρες, σπαταλώντας, ας πούμε, κάποιο προσωπικό χρόνο παραπάνω ή οικογενειακό χρόνο από την οικογένεια, ακριβώς. Εγώ με τη σειρά μου, στον χώρο αυτό στον οποίο εργάζομαι, έχω δουλέψει αρκετά χρόνια πάνω στην καινοτομία και πολύ πρόσφατα τελείωσα ένα μεταπτυχιακό σε συνεργασία με την Google στο Project Management και έχω βάλει τη δυνατότητα σε κάποια πτέρυγα του ξενοδοχείου οι πελάτες να μπορούν να εισέρχονται στο χώρο, να κάνουν check-in στο δωμάτιό τους δίχως καν να εμφανιστούν από τη ρεσεψιόν. Κατεβάζουν ένα πάρα πολύ εύκολο application στο τηλέφωνο και κάνουν το check-in μόνοι τους, ίσως επειδή θέλουν, ας πούμε, για λόγους ιδιωτικότητας ή να πάνε να ξεκουραστούν και να περάσουν μετά από τη ρεσεψιόν. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο έχω εργαστεί εδώ και κάποια χρόνια είναι ένα application που λέγεται Vamos, το οποίο δραστηριοποιείται και αυτό στην Αγγλία. Μπορεί ο πελάτης από το δωμάτιό του να παραγγείλει αν θέλει κάτι να πάρει από το μπαρ ή να παραγγείλει, ας πούμε, πέτσεδες πισίνας ή ένα safe και να το πάμε στο δωμάτιο. Αυτά θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία αρχή. Θεωρώ ότι πάρα πολλές γυναίκες έχουν δυνατότητα να δουλέψουν σε τέτοιου είδους θέσεις και θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει ακόμη να δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι με σεβασμό στην ισότητα των φύλων, στη διαφορετικότητα και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Άλλωστε η τεχνολογία είναι κάτι πολύ σημαντικό και συγκεκριμένα θεωρώ ότι όταν το πάθος για δουλειά, το μεράκι και λίγο έτσι η τεχνολογική καινοτομία πινελιά διασταυρώνονται, υπάρχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αν κάποιος θέλει να σας στηρίξει, πού μπορεί, σε ποια πλατφόρμα μπορεί να δώσει την ψήφο του? Εκτός από τα δικά μου social media, το οποίο το κοινοποιώ και θα το κοινοποιώ μέχρι τον Ιούνιο, γιατί τότε τελειώνει και η ψηφοφορία, θα μπορεί κάποιος να μπει στο www.globantawards.com. Εκεί βρίσκει όλους τους υποψηφίους. Θα ήθελα να τονίσω ότι μέχρι ώρας είμαι η μόνη υποψήφια που εκπροσωπώ την Ελλάδα και το νησί μου και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί βλέπω και εγώ όλα αυτά τα χρόνια που κοπιάζω ότι κόποι μου δεν πάνε χαμένοι και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θέλω να εκπροσωπήσω το νησί μας. Θα μπορεί να μπει να δηλώσει τα στοιχεία του, τα προσωπικά του στοιχεία, ένα email και να πατήσει vote. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, θέλει μόνο ένα λεπτάκι η όλη διαδικασία.
Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι, όπως έχω ξαναπεί, να μοιραστούμε αυτό το βραβείο όλοι μαζί και να το γιορτάσουμε, γιατί θα είναι μια πάρα πολύ ωραία νίκη. Όχι μόνο για μένα και για όλο το νησί, γιατί χωρίς τη δική σας στήριξη δεν θα μπορώ να καταφέρω και όσα θα θέλω.